Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εύχομαι να μην υπάρχουν καθόλου άνεργοι από τα νέα κανάλια. Και αυτό το εξασφαλίζει και το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε προβλέψει ελάχιστη στελέχωση, ελάχιστο ναι. εργασιακό δυναμικό πρέπει να έχουν. Και γιατί αυτοί που χάσαν την άδεια, ναι, μεν δεν μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν όπως όλοι οι άλλοι, γιατί τότε άδειες δεν θα έχει νόημα. Αλλά έχουν εναλλακτικές επιλογές, όπως είναι η συνδρομητική τηλεόραση, όπως είναι η web τηλεόραση. Πόσα πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, για την δόση των 2,8. Δεν σας άκουσα τι λέτε. Πόσα προαπαιτούμενα... θέλω να... Δεν ολοκλήρωσα όμως την απάντηση προηγουμένως. Θα σας πω για την δόση. Έλεγα λοιπόν όμως ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξουν άνεργοι. Υπάρχει. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ναι. Και ακριβώς για αυτό το λόγο μελετούμε ειδικά προγράμματα για τους εργαζόμενους στα μέσα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Πόσα προαπαιτούμενα μένει το δικό σας το χαρτοφυλάκιο να υλοποιήσει, να ικανοποιήσει. Κανένα. Τρία προαπαιτούμενα έχουμε. Κανένα. Τρία προαπαιτούμενα έχουμε και τα έχουμε συμπεριλάβει στο νόμο μας, ο οποίος κατατίθεται. Τα δύσκολα όμως είναι τα εργασιακά, κύριε Κατρούγκαλε, που έρχονται. Έχετε βάλει κόκκινες γραμμές. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα για μια αριστερή κυβέρνηση αυτά. Και τι θα κάνετε? Για πρώτη φορά δεν βάζουμε κόκκινες γραμμές. Ακούστε, σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν πάμε αμυντικά να αποκρούσουμε αυτά τα σουτ των άλλων. Πάμε θετικά και επιθετικά. Το βασικό για μας αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά δεν είναι κάτι που μας ζητάνε οι δανειστές, αλλά κάτι που ζητάμε εμείς. Υπουργέ, την έχουμε επιστροφή, πάλι έξαρτη την επιστροφή είδηση. Συγγνώμη, έχουμε τρεις νεκρούς. Στη Μεσσηνία. Πάμε στην Μαρία Τωμαρά. Καλημέρα.